Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο για το Άντων 26. Βρισκόμαστε στο κατάστημα Moto Vinios Ελευθερίου Βενιζέλου 291 στην Καλλιθέα και για σήμερα σας έχω κρανάκι και πιο συγκεκριμένα ένα πολύ αγαπημένο δικό μου κράνος, μιας και είχα το της πρώτης γενιάς. Πρόκειται για μια πεντάστερη κρανάρα σε ασφάλεια με ωραία σχέδια και χρώματα, προσεγμένη και ποιοτική, με πλήρως αφαιρούμενη αντιαλλεργική και αντιβακτηριακή επένδυση. Μιλάμε για το Revenge 2 της Ισπανικής MT, ένα value for money κράνος το οποίο το συστήνω κυρίως σε πιτσιρικάδες που συχνά πυκνά προβάλλουν τη δικαιολογία «δεν έχω λεφτά». Το κράνος αυτό έχει κύρια τιμή στα 135 ευρώ, αλλά και πολλές προσφορές ανάλογα τον χρωματισμό. Για παράδειγμα, στη Matte Black έκδοση μπορείτε να το βρείτε στα 119 ευρώ, ενώ παίζει και προσφορά στα 99-90 στην έκδοση KN95. Εδώ λοιπόν παιδιά έχουμε το best seller της ισπανικής εταιρείας με 3 αραγωγούς και σύστημα γρήγορης ενεργοποίησης, εγκεκριμένη προστασία ECE και DOT, με το εξωτερικό κέλυφος του κράνους να είναι κατασκευασμένο από HIRP, δηλαδή από υψηλής αντίστασης πολυμερές, με μεγάλη αντίσταση στην κρούση, με εσωτερικό κέλυφος πολλαπλής πυκνότητας και υψηλής απορρόφησης κρούσης. Είπαμε είναι πεντάστερο σε ασφάλεια με βάση τη SARP, τον ανεξάρτητο οργανισμό ασφαλείας της Μεγάλης Βρετανίας, ένας από τους πιο έγκυρους στον κόσμο. Έχει 3D λογότυπο, έχει στεγανή αντιχαρακτική ζελατίνα με μεταλλικό σύστημα κλειδώματος και φύλλο FOGOF, επίσης μπορεί να δεχτεί και PINLOCK, έχει μεταλλικό μικρομετρικό σύστημα κλεισίματος, ενώ το βάρος του είναι στα 1450 γραμμάρια, συν πλην 50 γραμμάρια ανάλογα το μέγεθος του κράνους, καθώς βγαίνει σε δύο μεγέθη σε ό,τι αφορά το εξωτερικό κέλυφος, ενώ υπάρχει σε όλα τα νούμερα σε ό,τι αφορά το εσωτερικό μέγεθος, από extra large έως extra extra large. Δείτε τι κάνω εγώ στο βίντεο και πώς το δοκιμάζω. Μετράτε αρχικά την περίμετρο του κεφαλιού σας ώστε να ξέρετε ποιο είναι το ιδανικό σας μέγεθος. Το φοράτε σωστά, το κουμπώνετε και προσπαθείτε να διαπιστώσετε αν μετακινείτε και φυσικά δίνετε τουλάχιστον 10 λεπτά χρόνο έτσι ώστε να καταλάβετε αν είναι αρκετά σφιχτό στα μάγουλα χωρίς ταυτόχρονα να προκαλεί πόνο στο άνω μέρος του κεφαλιού, δηλαδή από το κούτελο και πάνω. Μη βιάζεστε όταν αγοράζετε κράνος να δίνετε τον απαραίτητο χρόνο, γιατί το κράνος είναι κάτι το οποίο θα φοράτε για αρκετή ώρα, πόσο μάλλον αν επιλέξετε να κάνετε με αυτό μακρινές αποστάσεις, όπως για παράδειγμα μία εκδρομή, όπου εκεί θα πρέπει όχι απλά να το ανέχεστε αλλά να γίνει ένα με εσάς. Και μην ξεχνάμε ότι ο λόγος ύπαρξης του κράνους είναι να σας προστατεύει και όχι να σας εμποδίζει. Να πάτε να το δείτε, είναι πολύ αξιόλογο κράνος με πολύ λίγα χρήματα, full προστασία, πολύ καλή ποιότητα, καλά υλικά και καλή αεροδυναμική για την κατηγορία του και για μένα ένα από τα αγαπημένα μου. Αυτά λοιπόν από μένα παιδιά, να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω, πάντα κράνος και εξοπλισμός για σας και το συνεπιβάτη σας και εμείς τα λέμε την επόμενη φορά. And I don't regret anything. I just feel I'm doing things for the right reason. Some understand, some don't. In the end, you never get everybody to understand, to agree and to accept. But most of them, I'm sure, admire after all what I'm doing.